Στους όμορους νομούς ξεκινάμε από την ΕΠΣ Γρεβενών, 4 στροφές πριν το τέλος του πρώτου γύρου και μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, το ενδιαφέρον καλά κρατήστε Γρεβενά. Αυτή την αγωνιστική δεσπόζει το ντέρμπι ανάμεσα στον Καμβουνιακό Δεσκάτης και τον Γρεβενών Αεράτων. Η πρώτη στη βαθμολογία Σιρήνα αντιμετωπίζει το Καρπερό εκτός έδρας. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, με τις εκπλήξεις να παραμονεύουν για τα θεωρητικά φαβορί, είναι Πυρσός Γρεβενών Νεοχώρη, ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ Βατολάκου Άρης Μιλιάς και Παλιουριά Κεραυνός Μεγάρο. Να δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά. ΦΑΣ Πυρσός Νεοχώρη, Άρης Καρπερού ΑΟΣΥΡΗΝΑ, ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ Βατολάκου Άρης Μιλιάς, Παλιουριά Κεραυνός Μεγάρου, Καμβουνιακός Δεσκάτης Γρεβενά Αεράτα, Ρεπό η Κοκκινιά. Στην ΕΠΣ Καστοριάς, με το Μέγα Αλέξανδρο Καλυθέας να νιώθει την ανάσα του Ηρακλή Πολυκάρπης, συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Να δούμε το πρόγραμμα, 12η αγωνιστική, Ηρακλής Πολυκάρπης Γράμμος Παυροχωρίου, Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας ΠΑΟ Καλοχωρίου, Δόξα Μπελοκήπων Δόξα Κορισσού, Ομόνια Βογατσικού Γραμμοχώρια, Νταϊλάκη Αστραπή Μεσοποταμίας, Παναργιακός Κάστορ, Κρόνος Κεραυνός Χιλιοδένδρου. Στην Α1 ΕΠΣ Φλόρινας τέλος, τα Χριστούγεννα έφτασαν και λίγο πριν τη διακοπή του πρωταθλημάτων για τις γιορτές στην ΕΠΣ Φλόρινας θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Η πρεμιέρα περιλαμβάνει παιχνίδια για όλα τα γούστα και οι ποδοσφαιριστές των ομάδων υπόσχονται θέαμα και γκολ. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα του δεύτερου γύρου. Πρώτη αγωνιστική, Ηρακλής Αρμενοχωρίου ΠΑΣ Φλόρινας, Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα, Δάφνη Λεβέας, Αίας Αμοχωρίου, Μακεδονικός Βέβης, Ακρίτας Αχλάδας, Θύελλα Φιλότα, Άρης Λόφων, Ελλάς Άνω Καλλινίκης, Διαγόρας Βαρικού, Μελιτεύς Μελίτης.